μπορεί να είστε καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, σας έχω αλλά σε όλα τα ευρωπαϊκά θέματα. Ακόμα και την εμβληματική. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Εσείς είστε πολύ διαβασμένος. Γιατί το αν δεν παρακολουθήσατε εσείς τις παρεμβάσεις που κάνει η Ευρωκοινοβουλευτική Εβδομάδα του ΚΚΕ, ακόμα και, πάνω από 500 ακόμα και τον εμβληματικό και κανονισμό για την προστασία της φύσης. Ακόμα και τον εμβληματικό κανονισμό για την προστασία της φύσης τον καταψηφίσατε. Λοιπόν, γι' αυτό επειδή ο κύριος Φαραντούρης το επαναλαμβάνει τις τελευταίες μέρες. Δεν είναι στο πρόγραμμά σας το περιβάλλον. Δεν έχετε έχω εδώ τον κανονισμό από τη σελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και θέλω να σας διαβάσω να καταλάβει και ο κόσμος τι λέει ο κύριος Φαραντούρης ότι υποστηρίζει. Ναι, λέει, καταψηφίσατε τον κανονισμό. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άμυνας. Το Συμβούλιο, μπλα μπλα μπλα, η κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παροχής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Θεωρείται υπέρτερο δημόσιο συμφέρον. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι επωφελούνται από παρέκκληση και μπορούν να τοποθετούνται ακόμα και όχι, στην περιοχή Natura, ακόμα και στα βλαμμένα. Ο εμβληματικό κανονισμό. Το σχέδιο κανονισμού. Είναι το άρθρο 6, κυρία Σπυράκη, το άρθρο 6 τη συμφωνία με το Συμβούλιο.